Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε μια πολιτική συζήτηση, μια παρουσίαση τη κίνηση, τη ευκίνηση, για να είμαι ακριβή και συνεπή. Και να παρουσιάσω βέβαια και έπειτα από απέτηση των ίδιων θα μιλήσουμε στον ενικό και όχι στον πληθυντικό. Να σας προειδεάσω λοιπόν για το περιεχόμενο της συνέντευξης που θα ακολουθήσει για το ύφος και το κλίμα το γενικότερο. Πόλευ Μορφίδης, ευκίνηση. Την καλησπέρα μου. Να σε καλά, ευχαριστούμε που μα κάλεσε. Και Λεωνίδα Καραέσκο, ο πρόεδρο Ευκίνηση. Καλησπέρα, Νικό. Λοιπόν, τα είχαμε ξαναπεί και διαδικτυακά πριν από περίπου δύο εβδομάδε. Πολλά, αν δεν κάνω λάθο, ήσουν Ολλανδία, Άμστερνταμ. Άντρε, ναι, ναι. Ε, ήταν εκεί που βάραγαν οι Σιρήνε. Ναι, εκεί ναι. που οι Σιρήνε σε εξωτερικό ναι. χώρο. Ναι. Και ο Λεωνίδα ήταν στην επιχείρηση στην στα αθήνα. κεντρικά εκεί στην συνέδρα σα. Είχαμε ανανεώσει το ραντεβού και νομίζω και οι δύο πλευρέ ήμασταν και είμαστε απόλυτα συνεπεί Καθώς είπαμε μετά τις 14 του μήνα θα τα πούμε στο Ηράκλειο. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πολ, για ποιους λόγους κατεβαίνει σε εκλογές και ασχολείσαι με την πολιτική. Ανεβαίνω στις εκλογές λοιπόν. Λάθος ρήμα. Κάτω είμαι εγώ με τον κόσμο γιατί κάνω και πολλές κάμψεις συνέχεια. Κάτω είμαι. Ε, και μ' αρέσει να ασχοληθώ με τα παιδιά, με τα κοινά, με όλους τους ανθρώπους γιατί έχω μαζέψει πράγματα με όλα με αυτά τα, τα ταξίδια, με, αυτε, με αυτό το ταξίδι το μεγάλο της ζωή. Και θέλω να τα μοιραστώ. Θέλω να βοηθήσω τα παιδιά να βλέπουν με αισιοδοξία το παρόν ε, και το μέλλον και να φτιάξουμε ωραία πράγματα. Δεν τα βλέπουν, δεν βλέπουν με αισιοδοξία. Στεναχωριέ μερικέ φορές βλέπω πολλά παιδιά που καπνίζουν, που είναι πίσω από ένα κομπιούτερ, που μιλάνε μόνο για λεφτά, που αμφιβάλλουν για τα πάντα αν υπάρχει τιμιότητα, αν υπάρχει αλήθεια και θέλω να το αλλάξω αυτό. Μάλιστα. Ε, Λεωνιδά... Τι νέο λοιπόν έρχεται η κίνηση να δώσει. Πολλά νέα φέρνει η κίνηση. Καταρχήν φέρνει ε, χαρά και αισιοδοξία. Έτσι δεν θα μας δεις ε, σκιζροπούς, θα μας δεις με το χαμόγελο, ε, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που θέλουμε να φέρουμε ε, είναι μόνο καλό. Έτσι, το καλό έρχεται, εξάλλου είναι το σλόγγαν μας. Θέλουμε να φέρουμε καινούργια πράγματα στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Θέλουμε να φέρουμε καινούργια πράγματα στην ε, επιχειρηματικότητα. Στην, θέλουμε να φέρουμε στην κλιματική αλλαγή, έτσι, να, τις ιδέες μας, έτσι, το πράσινο περιβάλλον. Ε, θέλουμε ε, γενικά να αφήσουμε, να αφήσουμε την, την άβρα μας ε, που ε, πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ έντονη. Πόλου σε ποιους απευθύνεστε? Σε όλους. Και σήμερα εμπνεύστηκα γιατί ήρθα και είδα ε, 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 μια... Μια έτσι τηλεόραση που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή δεν πίστευα ποτέ ότι θα δουλεύει τόσο κόσμο εδώ θα έχετε τέτοια απήχηση στο κοινό. Μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ και εμπνεύστηκα. Να σου πω λοιπόν τι μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν. Ανακοινώσουμε τώρα. Τώρα, τώρα, τώρα. τώρα λοιπόν, ε, θέλω να κάνουμε μαζί γιατί είσαι ευμορφό, γιατί γελά, γιατί χαίρεσαι. Την, ε, ένα πρόγραμμα που θα είναι μόνο για την ε, νεανική, για την καινούρια επιχειρηματικότητα. Δηλαδή τι. Εμεί μπαίνοντα στη Βουλή θα παίρνουμε 7.000 παραδείγματο χάρη. Εγώ δεν θα αγγίξω τίποτα, αλλά και τα άλλα τα παιδιά θα παίρνουν αυτό που έπαιρναν και πριν και τη διαφορά αυτή θέλουν να τη δίνουν στον κόσμο, έτσι, στην κοινωνία. Για να, μην, για να είμαστε αγκαλιασμένοι. Ο πολίτη και ο πολιτικό να είναι πολύ πιο κοντά. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε το εξή. Δηλαδή, ο μισθό ο δικό μου, πού θα θέλω να πάει. Θα κάνουμε εδώ στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά, αλλά κυρίως εδώ, θα πούμε στα νέα παιδιά που έχουν φτιάξει παστέλια, που έχουν φτιάξει ελιές, που έχουν φτιάξει ρούχα. Και θα τους πούμε καλό όλο αυτό, αλλά να μην μείνει στην Ελλάδα. Δηλαδή τι, να μην κοιτάμε να πουλήσουμε μόνο στην Ελλάδα και να πάμε να φτιάξουμε ένα κατάστημα, κατάστημα λιανικής στην Ευρώπη. Να διαλέξουν τα παιδιά και θα πει εγώ θα χαιρόμουν να έχω ένα κατάστημα λιανικής στο Μόναχο. Λοιπόν, και μέσω του καταστήματο γίνεται ναι, γνωστή θα... και η χώρα μα. Ακριβώ. Και τα παιδιά λοιπόν αυτά θα διαγωνιστούν, όπω ήταν και στο Dragons Den Θα διαγωνιστούν λοιπόν, θα έρθουν εδώ, θα μιλήσουν με εμά. Εμεί θα είμαστε εδώ για να δούμε ποιο τα καταφέρνει καλύτερα, ποιον να βοηθήσουμε γρήγορα. Και τα χρήματα τα οποία μα δίνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα τα βάλουμε σε αυτή τη νεανική επιχειρηματικότητα. Και θέλω να δω σύντομα, άμεσα δηλαδή. Ένα κατάστημα που θα πουλάει ρούχα από την Κρήτη ή σίκα ή ελιέ ή οτιδήποτε άλλο προϊόν κατασκευάζει, να το δώσει στην καρδιά του μονάχου, στο Άμστερνταμ, στο Βερολίνο, στο Μιλάνο κτλ. Μου ήρθε σήμερα, μου αρέσει και χαίρομαι που το βλέπω. Εμπνευστήκατε από εδώ, από ναι, τον Βερολίνο και του εργαζομένου. Ναι, υπάρχει τάξη, υπάρχει αγάπη, όλοι σηκώθηκαν, μα μας αγκαλιάσανε. Μα υποδέχτηκε ο κύριο Δημητρίου έτσι, ναι. και όλοι οι υπόλοιποι ήταν πραγματικά. Όταν, όταν παίρνει αγάπη, επιστρέφει αγάπη. Οπότε νομίζω είναι αυτό που είπε ο είναι η αγάπη. Εντάξει, κύριο χαρακτηριστικό το μέλλον είναι το οικογενειακό κλίμα. Κάτι Απίση. το οποίο το, το διαπιστώσατε και, το ναι, ναι, ναι. Ε, τι σας λέει ο κόσμος, Λεωνίδα, στον δρόμο που σας αντά. Ε, Ο κόσμος είναι, είναι πολύ ενθουσιασμένος. Ε, καταρχήν, εντάξει, είναι πολύς κόσμος που ακολουθεί τον ball, αλλά τώρα πια σιγά σιγά ακολουθεί όλη την ομάδα, μας παρακολουθεί. Ε, είμαστε στο efkinisi.gr και τα social media μας είναι αυτά. Και, και, κάθε μέρα εκεί θα δείτε και από τα social media και οι τηλεθεατές σας πόσο αυτή, αυτή η επικοινωνία πόσο έχει μεγαλώσει και ποια είναι η αγκαλιάζη πια όλη την Ελλάδα. Πολ, ε, ε, περιθώριο συνεργασιών υπάρχει. Δε, συνεργασιών, συνεργασιών υπάρχει. Μόνο. Δηλαδή στην Ευρώπη εκτός από την Αγγλία και τη Γαλλία που το πολίτευμα θέλει πρόεδρο κτλ και οι Άγγλοι είναι κάπω. είναι εκτό Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Όλα τα άλλα είναι με συνεργασίε. Στο Βέλγιο 7 κόμματα, στην Γερμανία. Ναι, αλλά θα υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα που λες Εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ για αυτού του λόγου. Λοιπόν, θα ψάξουμε να βρούμε το καλό του. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι καλό. Η τέχνη είναι να βρει το καλό. Το εύκολο είναι να βρει το κακό για να τον δείξει αυτό, σε κάνει εκείνο, αυτό κάνει το άλλο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά αυτό δεν σε πάει πουθενά. Έχει επιχειρήσει κάποιο να έρθει σε επαφή μαζί σα, έχει επικοινωνήσει Αμέ... κανένα Έχουν έρθει και μάλιστα την τελευταία φορά Έγινα πολύ φίλο με τον κύριο Κόκα. Είναι ωραίο τύπο. Προσινή, ευτραφή, τον βλέπω εκεί και χαίρομαι. Και έξυπνο, λόγιο άνθρωπο. Και ετοιμαζόμαστε, ναι, να θέλει να είναι ο επόμενο δήμαρχο στην περιοχή του, ναι. γιατί θα έχουμε και τι δημοτικέ εκλογέ. Αυτό διοικητικέ, τον Οκτώβριο, εννοείται. Ναι. Όχι, ξεκινάμε όμω από τι 26. Εμείς. Από κάποιο κόμμα εντό Βουλή. Έχει έρθει σε επαφή μαζί σα. Έχω προσπαθήσει να μιλήσω και με τα πέντε κόμματα. Ναι. Δεν είχα ανταπόκριση, αλλά μου αρέσουν τα δύσκολα. Δεν ξεχνάω το Σύσυφο που ανέβαζε την πέτρα και του ξανάπεφτε και πάλι από την αρχή και νομίζω ότι είναι παππού μου. Άρα θα ανέβω το βουνό πολλέ φορέ μέχρι να, μέχρι να του μονιάξουμε όλου. Μέχρι να δω το Τζίπρα και το Μητσοτάκι αγκαλιασμένου. Αυτό είναι το όνειρό μου. Ε, σας ναι, 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 για ναι, ναι, του υπόλοιπου δηλαδή. Θέλω. Και τον Ανδρουλάκη. Και τον Ανδρουλάκη. Όλοι μαζί. Ένα ναι, κλίμα... ναι, και του πέντε. Ναι. Λέει εσύ από εκεί, από εδώ πουθενά δεν Δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξί. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άξιοι και μπορούν να πάνε την οικονομία μπροστά. Γιατί στο τελείωμα τη μέρα το μόνο που μα ενδιαφέρει είναι να φάμε. Και το πρωί να αντιθούμε και να φύγουμε. Λοιπόν, πρέπει να παράγουμε τα δικά μα τα προϊόντα μόνοι μα, να είμαστε αυτάρκοι. Να ντυνόμαστε με ελληνικά βαμβάκια, με ρούχα δικά μα και να μην έχουμε ελληματικό εμπορικό ισοζύγιο που ήταν 40 δι την προηγούμενη χρονιά. Να μην μη χρωστάμε. Και αυτή τη στιγμή χρωστάει η Ελλάδα και δεν πρέπει. Και... Δεν μπορεί να βγαίνει έξω και να λέει ο άλλο οι Έλληνε είναι μπαχτατζίτε. Είναι διαχειρίσιμο όμω το ελληνικό χρέο. Πώ δεν είναι. Σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Όπω ξεκίνησε. Μην ξεχνά ότι το 1974 δεν υπήρχε, υπήρχε μηδέν χρέωσε, Δεν χρωστάγαμε. Και σιγά σιγά ανέβαινε. Άρα λοιπόν θα πούμε και στου φίλου μα να βοηθήσουν όλοι για να φτιάξουμε το καλό. Για να βγαίνει ο Έλληνα έξω και να είναι περήφανο. Για να λέει: Χαίρομαι, ρε φίλε. είμαι ωραίο άνθρωπο. Είμαι τίμιο άνθρωπο. Είμαι δημιουργό. Τι μα δίδαξε η πρώτη κάλπη. Τι μα δίδαξαν οι πρώτε εκλογέ. Μείνατε εκτό από την εκλογική διαδικασία. Ναι, θα στα πει ναι, ο δεν, πρόεδρος, δεν δεν πρόεδρος, Ο πρόεδρο. Στην εκλογική διαδικασία. Ο λόγο ποιο ήταν. Ο λόγος ήταν καταρχήν ότι συσταθήκαμε πολύ πολύ αργά τον Απρίλιο, οπότε τρέχαμε διαρκώς για να προλάβουμε τις διαδικασίες. Να σας πω την αλήθεια, περιμέναμε ότι το πετύχαμε και μάλιστα και πανηγυρίζαμε ότι το καταφέραμε, αλλά ήμασταν αρκετά άπειροι για να... γιατί το σύστημα έπρεπε να το περιμένουμε. Και δύο μέρες αφού έκλεισε όλο αυτό το... η διαδικασία από δημοσιογράφους, και όχι από την έγκυρη, από το φορέα που έπρεπε να μα ειδοποιήσει, ε, μάθαμε ότι είχαμε μείνει έξω για κάποια τυπικά λάθη. Έτσι, φανταστείτε ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε λάβει πίσω την ένσταση, δεν, δεν έχει απαντηθεί η ένσταση που κάναμε. Η τότε. αρχική ένσταση. Ε ναι, ναι, η αρχική ένσταση δεν έχει απαντηθεί. Αυτό μα ε, πάγωσε για, για μισή ώρα, ξύσου, κοιτιόμαστε. Μα συμβαίνει, δεν μα συμβαίνει, αλλά την ίδια στιγμή η ομάδα έδωσε τα χέρια, αυτό λέμε η δύναμη τη ομάδα, γιατί έχουμε πραγματικά πάρα πολύ δυνατή ομάδα, έδωσε τα χέρια και είπαμε τώρα ξεκινάμε από το μηδέν και πάλι. Λοιπόν, και όταν στην πρώτη φορά θα εμφανιζόμασταν με 80 υποψήφιου βουλευτέ, σήμερα έχουμε υπερδιπλασιά τι δυνάμει μα. Είμαστε 210 σε όλη την Ελλάδα, ναι. από τον Εύρωο έω την Κρήτη. Έτσι και, και, θα, και, λέω ότι και έχουμε, το πιο σημαντικό να πω είναι ότι έχουμε περισσότερες γυναίκες από τους άντρες. Ε, και συμβολικά σήμερα ερχόμαστε εδώ στην Κρήτη, ε, προσκεκλημένη της ε, αναπτυξιακής ε, γυναικείου σύνδεσμου ε, γυναικείας επιχειρηματικότητας ε, Κρήτης, ε, και για να τις τιμήσουμε, αλλά και για να τιμήσουμε στο όνομά τους και όλη μας την ομάδα, γιατί ε, έχουμε ηγέτηδες ε, στο ΕΦ. Πολ, πού βρίσκεται η Κρήτη στην ατζέντα σου? Ψηλά. Ποια είναι η δυναμική της Κρήτης? Μεγάλη. Η Κρήτη είναι μπροστά Ούτε. εκεί το... Τραβάει το τρένο. Έχει γιατί ναι, βέβαια έχετε τα πάντα εδώ και έχετε ευλογία από το Θεό. Λοιπόν, έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα, έχουμε Τον τουρισμό. Πιστεύει, τι λάθη έχουν γίνει. Ε, το μόνο που θα έλεγα είναι ότι έχουμε, ε, δεν έχουμε πάρει ακόμα την, παρα, την, την παραγωγή στο πράσινο. Δηλαδή, να παίρνει κάποιο ένα κριτικό προϊόν και να λέει αυτό είναι για την υγεία μου τέλειο. Θέλει λίγο βελτιωσούλα εκεί. Δηλαδή, ότι παράγουμε προϊόντα, γιατί τα παράγουμε, κριτικά προϊόντα, άριστα. Να πάμε λίγο πιο πολύ στο βιολογικό, στο πράσινο δηλαδή. Θα γίνει γι' αυτό. Ασχολούνται οι νέοι με την πολιτική, Λεωνίδα, από τι επαφέ που έχετε κάνει μέχρι και σήμερα, Α, η νέα γενιά. Mm. Ακολουθεί, προκ... απέχει, yeah. πρέπει να ασχοληθεί. Η πρόκλησή μας είναι αυτή. Ο μεγάλος μας στόχος είναι να φέρουμε τους νέους όχι τόσο στην πολιτική όσο στη δράση. Έτσι και εμείς έχουμε φτιάξει ένα εργαστήριο, δεν είναι κόμμα αυτό που μάλλον δεν είναι σημείο κόμματος που υποδέχεται τον κόσμο. δεν μοιάζει με τίποτα με ένα γραφείο κόμματο. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα εργαστήριο στο οποίο νέοι έρχονται, μπαίνουν μέσα. αφού κοιτάνε, σου λέει τι είναι εδώ, τι κάνετε, πουλάτε, ξέρω εγώ, φτιάχνετε, και στο τέλος καταλαβαίνουν ότι είναι κόμμα. Και λέει τι κόμμα και φεύγοντα, έχουν πάρει κάποιες ιδέες, κάποιοι έχουν μείνει και για μέρες, κάποιοι έχουν πιάσει και εργασία έτσι, και, του τους δείχνουμε πώς μπορούν να ξεκινήσουν κάτι, μια ιδέα, να την εξελίξουν και να την μεγιστοποιήσουν. Άρα και η ιδέα του Πολ τώρα έρχεται ως συνέχεια όλου αυτού και λέει να το πάμε λιγάκι πιο μπροστά, όταν αφού βρίσκαμε, βρήκαμε και Βίκο Αότα εδώ στην, στην τηλεόρασή σας για να το απογειώσουμε όλο αυτό. Πώ μπορούμε να πείσουμε του νέου επιστήμονε να επιστρέψουν στη χώρα μα, Αναφέρθηκε μία. σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία την οποία θα κάνει πράξη με σίγουρο, έχει δεσμευτεί με, 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 με μένα. Με Εμεί θα το κάνουμε πράξη. Εμεί οι δύο θα το κάνουμε πράξη, σωστά. Ε, Πώ θα πείσουμε του επιστήμονε να γυρίσουν πίσω που χάθηκαν τη δεκαετή οικονομική κρίση, Θα του πείσει η αγορά. Δεν μπορεί να πείσουμε κανέναν. Ούτε ο ε, εκάστοτε κυβερνήτη μπορεί να πει Θα πάω το κατώτατο από 700-900. Δεν μπορεί να το κάνει κανεί αυτό. Αυτό το λέει η αγορά. Δηλαδή. Δημιουργεί θέσει εργασία. Ε, έχουμε πει ότι 200.000 θέσει εργασία είναι έτοιμε, μα περιμένουν στην κλωστόη φαντουργία. Γιατί είναι θέμα να μην πουλάμε το βαμβάκι μα 1,5 ευρώ το κιλό σε μπάλα, να το κάνουμε ρούχο και όλη αυτή η προστιθέμενη αξία να καταλήγει, ε, όταν παίρνει ένα μπλουζάκι, ξέρω εγώ, το πληρώνει 15-20 ευρώ το κιλό. Το πιο φθηνό και το πιο ακριβό, ξέρω εγώ 200. Αυτό λοιπόν το πράγμα θα δείξει στου ανθρώπου που έφυγαν και είναι μορφωμένα παιδιά ότι υπάρχουν θέσει καλοπληρωμένε γιατί κάνουμε έξυπνα πράγματα. Το ίδιο θα γίνει και, σε, και για τη ζάχαρη, το ίδιο θα γίνει και για το μαλλί που πετιέται, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που θα αποκτήσουν ταυτότητα γιατί θα ασχοληθούμε μετακινώντα, ε, αλλάζοντα το Υπουργείο ε, ε, Ανάπτυξη, ναι. Όχι Ανάπτυξη, το, το Γεωργία να φύγει από την πλατεία βάθη που είναι και να πάει στα παραδείγματο χάρη στην Καρδίτσα, στη Λάρισα. Δηλαδή στη Θεσσαλία, εκεί που γίνεται. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει μια δυναμική να φτιάξουμε τα προϊόντα μα καλύτερα, να παίρνει ο Γερμανό, ο Ευρωπαίο, να αγοράζει προϊόν και τυφλά τα μάτια θα λέει ρε φίλε, ελληνικό είναι, βγαίνει ο ήλιο 300 μέρε, άρα είναι καλό για την υγεία μου. Δηλαδή να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε όλα τα προϊόντα που έχουν σαν συγκριτικό πλεονέκτημα τον ήλιο. Δεν είναι δυνατόν να εισάγουμε εμεί γεωργικά προϊόντα από την Ολλανδία. Ε, η οποία έχει το αντίθετο. Δηλαδή έχει 30, έχει 60 μέρε ήλιο. Και εμεί έχουμε ακριβώ το αντίθετο. Αυτό δηλαδή, έχει να κάνει και με τα ενεργειακά γενικά, με την κρίση που βιώσαμε και με την ακρίβεια. Ναι, αλλά έχουμε την ενέργεια εμεί. Ακριβώ εκεί θέλω να πάω. Έτσι πάω. Η ενέργεια και είναι για να υπάρχει. Και, και ακριβώ. Είναι αναξιοποιείται αυτή η ενέργεια. Πρέπει να το κάνουμε. Προχτέ στην Ολλανδία που πήγα, να συναντήσω το κόμμα των Γεωργών, το BBB ναι. το λεγόμενο, το οποίο βγήκε πρώτο στην Ολλανδία. Δεν το περίμενε κανεί. Με 19 τόσο. Όλα τα άλλα ήταν από πίσω. Αυτοί δεν, είχαν... δεν, δεν του ήξερε κανεί και βγήκαν πρώτοι. Λοιπόν, και είδα εκεί ότι παιδιάδα στην Ολλανδία, που είναι πολύ μικρό κράτο η Ολλανδία, μια μισή φορά η Πελοπόννησο στην Τίνε. Λοιπόν, και είχαν βάλει ηλιακά. Δηλαδή πανέλα για να μαζέψουν τον ήλιο. Και εμεί δεν έχουμε ή τόσε άλλε πηγέ ενέργεια. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τη θάλασσα με τα κύματα και να παίρνουμε και από εκεί ενέργεια. Της γεωθερμίας μα. Έχουμε τα πάντα. Αρκεί να, να είμαστε τρελαμένοι, να ξυπνάμε το πρωί και να τρέχουμε να δημιουργήσουμε. Θα γίνουμε πρώτο κράτο στην Ευρώπη. Σε πόσο καιρό, σε μία μισή γενιά. Είστε αισιόδοξο για την πορεία τη ευκίνηση στι επόμενε εκλογέ. Σου φύγε ο πληθυντικό. Ε, και του δύο ρωτάνε. ναι, δει ναι. ναι, τότε απάνταση. <laughs> ναι. Ε, μόνο αισιοδοξία, μόνο χαρά. Έτσι Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Έτσι, και, και τώρα μου ήρθε και στο κινητό, Λίγο πριν, κάτι το οποίο δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Αλλά γενικά είμαστε. Ναι, ε, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Θα πάμε πολύ καλά. Ε, ε, να σου πω κάτι τρελό, γιατί εγώ ναι. είμαι αυθόρμητο. Ό,τι σκέφτομαι το λέω. Τώρα, όπω θέλει, πάρτο. Ε, Χτε το βράδυ, λοιπόν, βγήκε ένα από τα παιδιά που έχουμε εκεί και πήρε μία κάλπη. Φτιάξαμε μία κάλπη, ξύλινη, αλλά την έκρυβε και λίγο, αν μην καταλάβει κανένα ότι είμαστε από εκεί. Και βγήκε έξω και έφερε 22 ψήφου. Μόνο του πήγε, και λέει: Ρε παιδιά, αυτό κάνω, ψηφίστε. Δεν είπα ποιο είναι τίποτα. Ούτε με ποδήλατα, ήταν ένα άνθρωπο απλό. Ένα παιδί δηλαδή, ναι. φοιτητή. Και έφερε πίσω 22 ψηφοδέλτια. Ξέρει τι ήταν τα ψηφοδέλτια μέσα. Έγινε στην πλατεία Κολοκotrone στο, στο άγαλμα του Κολοκοτρών, έχει πλατεία κοντά στο Σύνταγμα. Σωστά, κεντρικά. Σε κεντρικότητα στι 9 η ώρα το βράδυ, 9.30. Ναι. Όποιοι περάσαν από εκεί και το είδαν, είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί μόνο την αλήθεια λέμε. Λοιπόν, είχε τέσσερα ΣΥΡΙΖΑ, δύο Νέα Δημοκρατία, ένα ε, ε, 20, το, 20, 25, μέρα 25, είχε. Τι άλλο είχε, ε, θυμάσαι. Α, ε, ε, ναι, είχε τρία κουκουέ. Ναι. Είχε ένα κουκουέ μουλου, Ανταρσία. Είχε ένα Ανταρσία και πόσα είχε F. Εγώ ήλπιζα να έχει ένα και είχε έξι μέσα. Οπότε σαν κυβέρνηση λοιπόν ναι. την επόμενη εβδομάδα <laughs> <laughs> το πρώτο <laughs> πράγμα <laughs> που θα κάνετε ποιο είναι. Δεν υπάρχει πρώτο και τελευταίο. Υπάρχουν όλα τα πράγματα να τα απλοποιήσουμε. Δηλαδή στη Βουλή να μιλάμε, να αγαπιόμαστε πρώτα απ' όλα και να συνονογιόμαστε με έναν κωδικό που το καταλαβαίνει ένα παιδάκι. Ένας μεγάλος άνθρωπος, μια γιαγιά. Να να μην ακούει «Α, εσύ έκανες αυτό» και εκείνο το άλλο, να βλέπει δύο ανθρώπους να μονιάζουν και να δημιουργούν. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή αυτή έχουμε το άθλημα των φτωχών. Ξέρεις ποιο είναι το άθλημα των φτωχών. Για πείτε μας. Είναι οι κάμψεις. Δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε όργανα, ούτε παπούτσια κτλ. Είναι η μέρα κατά των ναρκωτικών η Κυριακή, αυτή που μας έρχεται. Έχει ο μήνα 18, καλά τα λέω. Σωστά. 7 το απόγευμα λοιπόν, στο Ζάπιο, καλό τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα και όλου του ανθρώπου εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, αλλά και όλου του άλλου που θέλουν να μπουν, να κάνουμε ένα διαγωνισμό, να συναγωνιστούμε μεταξύ μα, να υδρώσουμε, να είμαστε σκληροί με του εαυτού μα για να είμαστε ήπιοι και μαλακοί με του άλλου. Έχουμε μαζέψει 31 χιλιάρικα. Όποιο κάνει τι περισσότερε κάμψει θα πάρει το έπαθλο. Ελπίζω λοιπόν να ανταποκριθούν. Κάνας κριτικό, έτσι. Ναι. κριτική, κριτικός. στείλε μα από, εδώ, από όλο τον κόσμο. Για να καταλάβουμε ότι ε, τα αγαθά κόπη. Σωστά. Κτώνται. Ακριβώ. Άρα λοιπόν χωρί συντρότητα δεν πάμε πουθενά. Λοιπόν, ε, να κλείσουμε λίγο. Λεωνίδα, ξεκινάω με σένα. Το μήνυμά στου κριτικού μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ότι η, κρίτη Κρήτη είναι ένα ευλογημένο τόπο, ένα πλούσιο, πάμπλουτο τόπο. Είναι σημείο αναφορά, γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα εδώ. Και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην, στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι παράδειγμα, γιατί εμείς αυτό, ένα από τα κορυφαία πράγματα που λέμε στον κόσμο είναι το ελληνικό όνειρο. Το ελληνικό όνειρο μπορεί να το δείξει η Κρήτη. Ποιο είναι το ελληνικό όνειρο. Να δείξουμε ότι να παίρνουμε και να καταναλώνουμε ελληνικά προϊόντα. Ε, για να τα, τα καταναλώνουμε, για να είναι... Ε, μπορεί να είναι πιο ακριβά, να μας φαίνεται λίγο πιο ακριβά στην αρχή, αλλά το να τα προτιμούμε έναντι των ε, ξένων προϊόντων που μας έρχονται, ε, μας, θα κάνουν, ε, αρκετ, ε, μας κάνουν την υγεία μας ε, πολύ δυνατή, την ενισχύουν, έτσι πρώτα αυτό. Δεύτερον, ε, ε, δεν έχουμε τη μετακίνηση όλων των αγαθών, ε, με, σύμφωνα με την οποία ε, δυσκολεύει έτσι, το περιβάλλον έτσι, και το ρηπαίνει. Έτσι και κυρίω δεν πετάμε προϊόντα, γιατί όταν έχουμε υπερκατανάλωση, όταν έρχονται πολλά προϊόντα φτηνά, τα πετάμε τα προϊόντα. Έτσι οπότε δημιουργούμε μια τέτοια δυσλειτουργία στο περιβάλλον. Άρα νομίζω η Κρήτη με, με όσα παράγει ο τόπος ε, και με τον τουρισμό βέβαια, ως αθμόμηχανή ε, της οικονομίας, μπορεί να δείξει στην Ελλάδα το δρόμο. Μάλιστα. Πολ. Ψυχή μου και το σώμα μου, έστω ε, συνάνθρωπο. Άνθρωπος χωρίς όρους νόμιμος παράνομος. Δηλαδή δεν υφίσταται αυτό. Αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη τώρα να μην πνίγονται οι άνθρωποι επειδή στην Ευρώπη έχουμε αποφασίσει αυτό από τα γραφεία να δούμε τι χρειάζονται οι άνθρωποι που του χρειαζόμαστε κι εμεί. Εδώ δεν έχουμε εργατικά χέρια. Σταμάτησε ολόκληρο το αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ γιατί δεν είχε κάποιο να το δουλέψει. Και οι άνθρωποι πνίγονται. Είναι μεγάλο κακό αυτό που γίνεται. Άρα λοιπόν θα αφιερώσω το ίνεμο ολόκληρο για τον συνάνθρωπο είτε είναι Έλληνα, είτε είναι αλλοδαπό. Όλοι θέλουν οι άνθρωποι, γεννιόμαστε για να δημιουργήσουμε. Πρέπει να αγκαλιάσουμε όλου του ανθρώπου και να ευημερούμε επειδή ο διπλανό μα διπλανός μας περνάει καλά. Το πιο ηχηρό μάθημα το οποίο σου έχει δώσει η ζωή μέχρι σήμερα, ποιο είναι. Δηλαδή, τι εννοεί μάθημα. Το μάθημα. Με ένα δυνατό βίωμα το οποίο σε το όθησε να συνεχίσει ναι, να και να προχωρήσει ναι. και να, φτάσεις φτάσει εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ναι, να σου πω. Ε, ο καλύτερο μου φίλο μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι ο υδρότας. Δηλαδή, αν μια μέρα δεν υδρώσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Αυτό λοιπόν με έχει διδάξει ότι υδρώνουμε μαζί με το φίλο μα, το διπλανό, γι' αυτό και καλό όλου του πολιτικού αρχηγού να υδρώσουμε την Κυριακή για να καταλάβουμε ότι με τον υδρότα θα πάμε την κοινωνία στην ευτυχία. Όταν λέμε μπροστά, αυτό εννοούμε. Γιατί στο τέλο δουλεύουν όλοι να βγάλουν λεφτά, να κάνουν εκείνο, να αγοράσουν σπίτια, να φτιάξουν. Αλλά στο τέλο τι ζητάμε, την ευτυχία. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να είμαστε στην ευτυχία με τον Ιδρώτα. Μάλιστα. Πολ Λεωνίδας, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστώ. Καλή διαμονή, θα τα ξαναπούμε. Να Του εύχομαι.